Στο Βατούμι της Γεωργίας έλαβε χώρα το συνέδριο με αφορμή τα 10 χρόνια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τον τίτλο «Ανατολική Συνεργασία». Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιών δέχεται προκλήσεις από τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα μεγάλα κεφάλαια, τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη διαδικασία χειραγώγησης των εκλογών, καθώς και από τις κινέζικες τεχνολογίες. Και πρέπει να είμαστε ευθύς ως προς αυτό. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να τηρήσουμε τις αρχές και τότε μπορούμε πραγματικά να κερδίσουμε. Το συνέδριο ανέδειξε και τις διαφωνίες που υπάρχουν για το πρόσωπο που θα αναλάβει μία από τις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλοί απορρίπτουν τον τρόπο επιλογής της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, το περιβάλλον, τον εκδημοκρατισμό και το νέο εκλογικό σύστημα. Άκουσα λοιπόν ότι η ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο δεν θα την υποστηρίξει, όχι λόγω του Όρμπαν, αλλά επειδή έδωσε ασαφείς απαντήσεις σε πολύ σημαντικά ερωτήματα. Ορισμένοι άλλοι τη στηρίζουν, όπως ο Γερμανός Ευρωβουλευτής Μίχαηλ Γκάλερ, που δούλευε μαζί της, αν και παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Δεν καταφέραμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο. Αν είχαμε στείλει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με ένα άτομο, η διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου θα είχε μειωθεί. Και τώρα θα πρέπει να ζήσουμε με αυτή την αντίδραση. Η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, κατά την οποία οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν αν θέλουν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι η επόμενη πρόεδρος της Κομισιόν, θα διεξαχθεί στις 16 Ιουλίου.